πόλεμος έχει στρατιώτες, αλλά θέλει και όπλα. Οι στρατιώτες είμαστε εμείς και τόσα χρόνια μας έχουν παροπλισμένους, όχι εμάς, τα νοσοκομεία και την υγεία του ελληνικού λαού, την οποία την έχουν βάλει σε καραντίνα πάνω από 10 χρόνια. Αυτή είναι η πραγματική καραντίνα και εμείς αυτό το οποίο ζητάμε τώρα και το ζητάμε χρόνια και ακόμα πιο επίμονα τον τελευταίο καιρό είναι συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτον, στον πόλεμο δεν πάνε μόνο οι κρατικοί γιατροί, στον πόλεμο πάνε και οι ιδιώτες γιατροί. Άρα άμεσα πρέπει να επιταχθούν και οι ιδιωτικές δομές. Ακραίο παράδειγμα, η εξέταση για το τεστ που πάει ο Κοσμάκης και δίνει από 120 μέχρι 450 ευρώ. Να επιταχθούν τώρα όλα τα ιδιωτικά εργαστήρια που κάνουν το τεστ. Δεύτερον, το προσωπικό που λείπει στα νοσοκομεία και το λέμε χρόνια. Μας λέγανε γραφικούς και μας έλεγανε εξωπραγματικούς και μαξιμαλιστές. Αποδεικνύεται ότι είχαμε δίκιο. Τρίτον, στις δύσκολες στιγμές μας χτυπάνε την πλάτη. Ο λαός, ειλικρινά, τον ευχαριστούμε και να συνεχίσει να επιδοκιμάζει τις πράξεις μας. Δεν δεχόμαστε επένους από αυτούς που έχουν λιδωρήσει το δημόσιο σύστημα υγείας και θέλουν παραπέρα να το λιδωρούν και να το ιδιωτικοποιήσουν. Τούτη στιγμή κάνουμε την έκκληση. Όχι μόνο τα 110 κρεβάτια στην ΕΘ που είναι άδεια, αλλά να αναπτυχθούν και καινούργια και γρήγορα. Για να μην γίνουμε Ιταλία, για να μην γίνουμε οι χώρες με τους πολλούς νεκρούς, πρέπει να προστατευτεί το υγειονομικό προσωπικό, που σημαίνει τα μέτρα προστασίας, τα οποία μας δίνουμε σταγονόμετρο στα νοσοκομεία, 1.000 μάσκες σήμερα, 1.000 αύριο, 2.000 μεθαύριο, δεν γνωρίζουμε, οι μάσκες P3, οι πιο προστατευτικές, λείπουν από πολλά νοσοκομεία. Και ο γιατρός που θα πάει να εξετάσει το